Οι φόροι σκοτώνουν τους φόρους και το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι αδύνατο με τέτοιο φορολογικό καθεστώς που ψήφισε η κυβέρνηση, δηλώνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμα Στέφανος Γεωργιάδης. Αντιδρούν οι επαγγελματίες εστίασης της Ξάνθης για την αύξηση του ΦΠΑ στο 24%. Αποφασισμένοι δικηγόροι να συνεχίσουν την αποχή λόγω της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου που ισοπεδώνει τους υποψήφιους νέους δικηγόρους. Ένσταση στην κυβέρνηση για την προοπτική της πώλησης του νερού σε ιδιώτες από μέλη του κινήματος του νερού. Το νερό είναι αγαθό, όχι προϊόν προς πώληση, στέλνουν μήνυμα προς την κυβέρνηση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Την αντίδραση και τον προβληματισμό των παραγωγικών φορέων προκαλούν οι σημαντικές αλλαγές στην άμεση και έμεση φορολόγηση και τονίζουν πως όλα αυτά θα οδηγήσουν στα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκει η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο της, καθώς σύντομα θα είναι ιδιαίτερα ορατή η μείωση των δημοσίων εσόδων αλλά και της εχώριας κατανάλωσης. Σύσσωμοι παραγωγικοί φορείς, όπως άλλωστε και η κοινωνία, χαρακτηρίζουν τα μέτρα επώδυνα και ηφαισιακά, που αντί να επαναφέρουν την οικονομία στην ανάκαμψη, την οδηγούν εκ νέου στην αβεβαιότητα. Ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες και έμποροι τονίζουν πως με το νέο πακέτο μέτρων, τη μεγάλη αύξηση των έμεσων φόρων, την έκτη αύξηση ΦΠΑ τα τελευταία χρόνια, την υψηλή και άδικη φορολόγηση στα ήδη κατά πολύ μειωμένα εισοδήματα, η κατάσταση οδηγείται σε νέα διέξοδα και ενισχύεται περαιτέρω το ηφαισιακό κλίμα. Όλα αυτά, μάλιστα, τη στιγμή που δεν λαμβάνονται μέτρα άμεσης επανεκκίνησης της οικονομίας και περιστολής της φοροδιαφυγής, αλλά απουσιάζει επίσης η αλλαγή πλεύσης προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου και τις κάθετες αλλαγές στην φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, έρχονται οι αγωνίες αλλά και οι φοβερές ανησυχίες για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας, ανάμεσα στα άλλα, μιλώντας στην τηλεόραση του Σταρ, επισημαίνει πως οι φόροι σκοτώνουν τους φόρους και δεν μπορεί σε ένα τέτοιο πεδίο να υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον. Είναι γεγονός ότι τα μέτρα τα οποία ψηφίστηκαν, αν θέλετε, συσσωρεύονται με τα προηγούμενα σε τέτοιο βαθμό που μαζί και με το ασφαλιστικό δυστυχώς οδηγούν τις περισσότερες επιχειρήσεις σε αδυναμία ανταπόκρισης των υποχρεώσεών τους προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η μεγένθηση της φορολογίας έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που ξεκινάει από το περίπου από το 60% κατά περίπτωση και φτάνει μέχρι και το 135% σε κάποιες περιπτώσεις του εισοδήματος, μαζί με το ασφαλιστικό πάντα μιλάω. Αυτό δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια ζητήματα εισπράξεων από το κράτος, διότι θα συσσωρεύονται οι οφειλές, θα έχουμε μεγένθηση των οφειλωμένων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και λογική. Επίσης, θέλω να πω ότι οι φόροι σκοτώνουν τους φόρους. Το έχουμε πει κατ' επανάληψη, που σημαίνει ότι όποιοι πιστεύουν ότι η φοροδιαφυγή θα παταχθεί με αυτόν τον τρόπο, αυξάνοντας τη φορολογία, πλανώνται ικτρά. Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό μόνο. Το χειρότερο είναι άλλο. Είναι ότι στην ουσία έχουμε αποεπενδυτική δραστηριότητα. Μην περιμένουμε επενδύσεις με αυτή τη μορφή των φόρων και με το μέγεθος των φόρων. Θα πρέπει να αλλάξει μια νοοτροπία. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα από το χώρο του real estate στο επενδυτικό κομμάτι είναι πλέον παντελώς αρνητικά. Και λόγω έμφυα και γενικότερα λόγω φορολογίας. Βλέπετε ότι η αναπτυξιακή προοπτική δεν μπορεί να υπάρξει, διότι ακριβώς δεν θα υπάρξει και η δυνατότητα κερδοφορίας σε καμία περίπτωση για τον οποιοδήποτε επενδύει. Άρα, υπό αυτές τις συνθήκες, νομίζω ότι μπαίνουμε σε καταστάσεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθούν αναπτυξιακές. Η ύφεση θα εξακολουθήσει να υπάρχει, η πρόβλεψή μας είναι αυτή. Οι περισσότερες επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν προβλήματα βιωσιμότητας, δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν. Ήδη παλιότερες οφειλές δεν μπορούν να πληρωθούν. Ο προσανατολισμός των Υπουργείων για την ρύθμιση, η ψήφιση της κατάργησης, στην ουσία της ρύθμισης των 100 δόσεων μέσω του αυστηρού πλαισίου που λέει ότι η δόση θα πρέπει να πληρώνεται εγκαίρως χωρίς ούτε ένα λεπτό καθυστέρηση από την ημερομηνία λήξης, θα πεντάξει πάρα πολύ κόσμο από το να είναι συνεπής στην καταβολή της οφειλόμενης δόσης. Και καταλαβαίνετε, όλα αυτά συσσωρεύονται σε ένα περιβάλλον το οποίο ούτως ή άλλως έχει εκλείψει ρευστότητα. Υπάρχουν ζητήματα
τροφοδοσίας επιχειρήσεων τεράστια, καθώς επίσης και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα γενικότερα κόστη λειτουργίας, διότι καταλαβαίνετε και η αύξηση του ΦΠΑ, να πούμε γι' αυτό, αυξάνει εκθετικά την οποιαδήποτε λειτουργία μιας επιχείρησης, είτε αφορά τα καύσιμα, είτε αφορά τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με τα λειτουργικά της κόστη. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό δεν ήταν γνωστό στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι αυτό που κάνουν δεν έχει λογική. Απ' την άλλη μεριά όμως, και το λέω και το εννοώ, η ουσιαστική μεταρρύθμιση σε αυτό το κράτος δεν γίνεται με φορολογική πολιτική. Η ουσιαστική μεταρρύθμιση γίνεται να θεραπεύσουμε τις παθογένειες του παρελθόντος, ειδικότερα μιας κοστοβόρας δημόσιας διοίκησης, μιας γραφειοκρατίας που έχει οδηγήσει εδώ που έχει οδηγήσει σήμερα την χώρα. Άρα, εμείς θέλουμε μια μεταρρύθμιση σε μια κατεύθυνση μείωσης των δαπανών στην ουσία της λειτουργίας του κράτους, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει μια αναπτυξιακή προοπτική. Δεν μπορεί σήμερα η πραγματική οικονομία να σηκώσει άλλο το βάρος της λειτουργίας αυτού του κράτους με τον τρόπο που θέλουν κάποιοι. Η νέα αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ αλλά και η αύξηση και άλλων έμεσων φόρων θα προκαλέσουν περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης και θα πλήξουν ακόμα περισσότερο τον επιχειρηματικό και εμπορικό κόσμο. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Ξάνθης εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του απέναντι στην αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας στην εστίαση στο 24%. Μάλιστα, στην ανακοίνωση σημειώνεται μεταξύ άλλων πως ο ΦΠΑ στο 24% είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη και πως οι επαγγελματίες δεν μπορούν άλλο να απορροφούν τις αυξήσεις των φόρων. Έντονη αποδοκιμασία του για την υπερψήφιση στη Βουλή της αύξησης του ΦΠΑ στην εστίαση στο 24% από την 1η Ιουνίου εκφράζει με ανακοίνωσή του το Σωματείο Επαγγελματιών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Ξάνθης, προδικάζοντας μάλιστα νέα λουκέτα, εκτόξευση της ανεργίας, αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αύξηση της φοροδιαφυγής. Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής. Με αλγινή εντύπωση παρακολουθήσαμε 153 βουλευτές να βάζουν την ταφόπλακα στο ελληνικό κράτος και στον Έλληνα επιχειρηματία. Από την 1η Ιουνίου 2016 ο ΦΠΑ ανεβαίνει κατά μία μονάδα, καθιστώντας τον πλέον ο υψηλότερος σε όλη την Ευρώπη. Η εστίαση δεν μπορεί να αντέξει και άλλες ανατιμήσεις, καθώς η πλειοψηφία των επαγγελματιών απορρόφησε ήδη την πρώτη αύξηση στο 23%, χωρίς να τη μετακυλήσει στον καταναλωτή. Το επάγγελμα του εστιατόρα έχει δαιμονοποιηθεί και ποινικοποιηθεί όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οδηγούμαστε σε νέα λουκέτα, εκτόξευση της ανεργίας, αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αύξηση της φοροδιαφυγής. Η εστίαση δεν αντέχει άλλη οικονομική αιμορραγία και στοχοποίηση δεν αντέχει άλλη απαξίωση όταν την ίδια στιγμή είναι από τους εναπομείναντες κλάδους που προσφέρουν θέσεις εργασίας. Η αύξηση του ΦΠΑ στο 24% θα είναι το οριστικό ναυάγιο για την εστίαση. Ο Έλληνας εστιατόρας δεν μπορεί να βάλει άλλο πλάτη, μιας και οι αντοχές και οι ανοχές του τελείωσαν ανεπιστρεπτοί. Συνεχίζεται μέχρι τις 27 Μαΐου η αποχή των δικηγόρων της Δράμας, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να συνεχιστούν περαιτέρω κινητοποιήσεις, ίσως μέχρι τις 6 Ιουνίου ή και ακόμα περισσότερο. Οι δικηγόροι αντιδρούν έντονα στις αρρωτικές αλλαγές που φέρνουν οι φορολογικές και ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας πως ο κλάδος τους πλήττεται στο μέγιστο βαθμό. Έως και τις 27 Μαΐου θα συνεχιστεί η αποχή των δικηγόρων της Δράμας στο πλαίσιο της αντίδρασης κατά του πολυνομοσχεδίου. Όμως θα πρέπει να τονιστεί από την άλλη πλευρά πως μετά την συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, η οποία προσανατολίζεται στη συνέχιση των κινητοποιήσεων, είναι βέβαιο ότι η αποχή θα συνεχιστεί για αρκετό χρονικό διάστημα. Ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση πήραν αποφάσεις τόσο οι σύλλογοι της Θεσσαλονίκης όσο και των Αθηνών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, η αποχή μας έχει κηρυχθεί μέχρι και τις 27 Πέμπτου. Σήμερα όμως το μεσημέρι στην Αθήνα συνεδριάζει η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων για να αποφασίσει την περαιτέρω στάση του σώματος.
Πράγματι, αρκετοί δικηγορικοί σύλλογοι ανά τη χώρα έχουν αποφασίσει ήδη με γενικές συνελεύσεις, όπως παραδείγματος χάρη Θεσσαλονίκη, την παράταση της αποχής μέχρι και τις 6 Ιουνίου. Δεδομένου του γεγονότος αυτού, θεωρώ ότι η απόφαση της συντονιστικής θα είναι σίγουρα για την παράταση της αποχής, ίσως μέχρι τις 6 Ιουνίου, ίσως μέχρι κάποια άλλη ημερομηνία. Εμείς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ενημερώσουμε και με σχετικές ανακοινώσεις το τι θα γίνει από Δευτέρα. Σίγουρα όμως, κάτω από το καθεστώς που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, και η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον να συνεχιστεί η αποχή μας, καθώς το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, με την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου, επήλθαν τροπολογίες στο ασφαλιστικό που είχε ψηφιστεί μια εβδομάδα νωρίτερα, όπως θα θυμάστε, προς το χειρότερο για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑ, όπου συμμετέχουν και οι δικηγόροι. Συγκεκριμένα, ενώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαν ψηφιστεί οι σχετικές διατάξεις που προέβλεπαν κάποιες μικρές απαλλαγές για τους νέους συναδέλφους κάτω της πενταετίας, το επόμενο Σαββατοκύριακο, στο φορολογικό νομοσχέδιο, με τροπολογία, ψηφίστηκε η χειροτέρευση της θέσης των ασφαλισμένων κάτω της πενταετίας. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα η στάση του Διοικητικού Σώματος να είναι πλέον δεδομένη. Εμείς, κάτω από αυτό το καθεστώς, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις εργασίες μας. Θα δώσουμε τον αγώνα που ξεκινήσαμε, θα τον συνεχίσουμε τον αγώνα που ξεκινήσαμε, ευελπιστώντας ότι έστω την ίστατη ώρα, γιατί τώρα πια είμαστε στο και 5, όχι στο παραπέντε, ότι έστω την ίστατη ώρα η κυβέρνηση θα καταλάβει πού οδηγεί αυτή η πολιτική και θα αλλάξει την στάση της απέναντί μας. Το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την αξιολόγηση μέτρα, πέρα από τις αυξήσεις στους έμεσους φόρους, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη δημιουργία ενός υπερταμείου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης αποχέτευσης, ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση των ΔΕΙΑ. Οι συνδικαλιστές του κλάδου κατηγορούν τα κυβερνητικά στελέχη ότι ξεχνούν τις δεσμεύσεις τους για τη διαφύλαξη του δημοσίου χαρακτήρα των εταιριών και επιχειρήσεων ίδρυυσης και ξεχνούν παράλληλα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, απλά και μόνο για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των δανειστών. Τεράστια είναι η ένσταση και η διαμαρτυρία τόσο για την κυβέρνηση όσο και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα από τα μέλη του κινήματος του νερού αλλά και των λοιπόν εργαζόμενων και στη ΔΕΙΑ και σε άλλες δημοτικές επιχειρήσεις νερού όπως στη Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αναφορικά με την πώληση του νερού σε ιδιώτες. Το πριν και το μετά είναι δύο εικόνες εντελώς αντιθετικές σε ό,τι αφορά αυτούς που μας κυβερνάνε. Δυστυχώς ο Αλέξης ο Τσίπρας και το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της σημερινής κοινοβουλευτικής ομάδας, είχε βάλει την υπογραφή του στο κίνημα πολιτών που είχε γίνει σε όλη την Ευρώπη που μαζεύτηκαν 2 εκατομμύρια υπογραφές ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι βάζουν την υπογραφή τους να περάσει στο υπερταμείο ΕΙΔΑΠ και ΙΔΑΠ και ΙΑΘ. Βέβαια, οι πληροφορίες που έχουμε, γιατί δεν είναι σαφείς ακόμα, λένε ότι το 49% θα περάσει στο υπερταμείο και αυτό όχι για ιδιωτικοποίηση, πιθανόν για αξιοποίηση. Κάποιοι βέβαια μας απαντάνε ότι ακόμα δεν ξέρουμε σε δεύτερο χρόνο. Πάντως για μας όλους οι οποίοι είμαστε στο κίνημα του νερού, το θέμα μπαίνει πάρα πολύ επιτακτικά και κρούω με τον κόδωνα του κινδύνου όπως τον είχαμε κρούσει από την πρώτη στιγμή, γιατί το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τα ελληνικά νερά, όπως και σενάρια που είχαν ελεγχθεί παλαιότερα για μια εταιρεία ελληνικά νερά ΑΕ, βλέπουμε ότι αρχίζει και ανοίγει ένας τεράστιος κίνδυνος για όλη την κοινωνία. Και πρέπει να το δούμε έτσι, γιατί νερό που από αγαθό γίνεται προϊόν προς πώληση, σημαίνει πρώτον ότι τα νοικοκυριά απειλούνται να ανά πάσα στιγμή να μην έχουν νερό. Αυτή τη στιγμή σε όλες τις ΔΕΙΑ της Ελλάδας έχουμε μια δυσκολία αποπληρωμής λογαριασμών νερού γύρω στο 40% των πολιτών. Νερό σε ιδιωτικά συμφέροντα σημαίνει ότι η βάνα θα κλείνει την άλλη στιγμή. Αυτή τη στιγμή σε όλες τις ΔΕΙΑ της Ελλάδος, όπως και η ΑΔ και η ΔΑΠ, υπάρχουν κοινωνικά τιμολόγια που καλύπτουν τους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν πόρους ζωής, ώστε να έχουν μια επαρκή ποσότητα νερού για να μπορούν να ζήσουν. Αυτό σημαίνει ότι σταματάει. Ταυτόχρονα, να θυμηθούμε ότι όπου έχει ιδιωτικοποιηθεί νερό, το κόστος του νερού έχει πάει στα ύψη. Όπου έχει ιδιωτικοποιηθεί νερό, απομακρυσμένες αραιοκατοικημένες περιοχές δεν υδροδοτούνται, γιατί δεν συμφέρει στον ιδιώτη να στέλνει νερό με υψηλό κόστος σε αραιοκατοικημένες περιοχές. Έχουμε δει ότι όπου ιδιωτικοποιείται νερό, η ποιότητα του νερού είναι χαμηλή και οι πλούσιοι πίνουν εμφιαλωμένα νερά. Και μάλιστα ταυτόχρονα υπάρχουν επιχειρήσεις που υδροδοτούν και εμφιαλώνουν.
Είναι ένα ζήτημα ζωής και θανάτου. Μπορεί να φαίνεται πολύ σκληρό αυτό που λέω, αλλά όταν πουλιέται νερό, πουλιέται ζωή. Και η Ομοσπονδία των ΔΕΙΑ, σε συνεργασία με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ, είμαστε σε ετοιμότητα, περιμένουμε να ολοκληρώσουμε τον κύκλο της ενημέρωσής μας, η οποία είναι ισοσκόπημα πλημελής, για να δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως ξέρουμε ένα πράγμα. Όπου υπάρχουν αντιστάσεις, τα πράγματα δεν προχωράνε. Θυμηθείτε, Έλληνες πολίτες, ότι δεν προχωρούσαν αυτά τα πράγματα όταν υπήρχαν άνθρωποι που βγαίναν στις πλατείες και στους δρόμους. Δέστε στη Γαλλία που δεν περνάει το εργασιακό νομοσχέδιο που 1,5 χρόνο βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους. Οι αντιστάσεις του λαού είναι αυτές που αλλάζουν την ιστορία. Ό,τι και αν θέλουν να μας πούνε, το νερό δεν πρέπει να το παραδώσουμε. Και αυτή τη στιγμή γίνεται το εξής τραγικό. Ενώ η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επέβαλε το 23% των μετοχών της ΕΙΔΑΠ που είχαν περάσει σε ιδιώτες να ξαναγυρίσουν στο κράτος, καταπατάται και απόφαση υψηλότατου δικαστικού θεσμού. Ζούμε σε ένα κράτος που καταλύεται το Σύνταγμα, καταλύεται η ζωή, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα δούμε και θα αγωνιστούμε. Αυτός είναι ο δρόμος. Πάμε τώρα σε κάποιες άλλες αντιδράσεις. Την έντονη διαμαρτυρία των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και των συνοριακών φυλάκων, προκαλεί το πάγωμα των μισθολογικών οριμάσεων για τα ειδικά μισθολόγια. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ασκεί δρυμία κριτική και μιλάει μάλιστα για ορίμανση της αριστερής κυβέρνησης. Για το πάγωμα των μισθών του συγκεκριμένου κλάδου, μίλησε στην τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος ο πρόεδρος της ΠΟΣΥΦΗ, Παναγιώτης Χαρέλας. Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών και παγώνει την επόμενη διετία τις ελάχιστες αυξήσεις μισθών λόγω προαγωγής σε επόμενο βαθμό. Οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας από την πρώτη στιγμή έδωσαν βροντερό παρόν εντός του Κοινοβουλίου με αποκλειστικό σκοπό την απόσυρση της προαναφερθής τροπολογίας που μοναδικό στόχο είχε να εξοικονομήσει 118 εκατομμύρια ευρώ μέσω της αναστολής των μισθολογικών οριμάσεων των Σωμάτων Ασφαλείας. Η κυβέρνηση επέλεξε μετά από δικό της σχεδιασμό να προχωρήσει σε μια τροπολογία στην οποία θα πάγωνε τις μισθολογικές οριμάσεις των ειδικών μισθολογίων, των σωμάτων ασφαλείας ιδιαίτερα και των αστυνομικών στο κομμάτι των εισοδημάτων τους. Αυτό θα έχει ως συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, να μειωθεί ο μισθός μας, να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο μισθός μετά από ένα επιπλέον μνημόνιο. Στη βάση βέβαια εκείνη στην οποία δεν θα μπορούσε πλέον κανένας μισθωτός να απευθύνεται στις υποχρεώσεις του. Η αντίδραση όλων των φορέων, των συνδικαλιστικών φορέων των σωμάτων ασφαλείας, νομίζω ότι επέφερε το εξής αποτέλεσμα. Κατόπιν συσκέψεως με τους συναρμόδιους υπουργούς, επήλθε μια νέα νομοθετική ρύθμιση, μια βελτίωση νομοθετική, στην οποία πλέον μέχρι 31/12 του 2016 έχουν τη δυνατότητα μάλλον οι υπουργοί να βρουν ισοδύναμα μέτρα προκειμένου να μην παγώσουν ουσιαστικά, περικόψουν τα εισοδήματα των ειδικών μισθολογίων. Δεν ξέρω πραγματικά αν μετά έως τις 31/12 βρεθεί κάποια λύση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι μας δίνει μια ανάσα για τους επόμενους μήνες και σαν συνδικαλιστικοί φορείς θα παλέψουμε με κάθε δυνατό τρόπο να αποτρέψουμε και άλλες περικοπές στους μισθούς μας. Στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι θεωρείται δεδομένο πως η Ομοσπονδία δεν θα σωπάσει όπως τεχνιέντος επιθυμούν κάποιοι, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συναδέλφων πρωτίστως εργασιακής αξιοπρέπειας με όποιο κόστος. Παράλληλα, προτείνει ως αντισταθμιστικά μέτρα την μείωση των βουλευτικών αποδοχών και αποζημιώσεων. Είπαμε και πριν τη νέα νομοθετική βελτίωση την οποία φέρανε στη Βουλή ότι σύσσωμα το συνδικαλιστικό κίνημα θα αντιδράσει σε περαιτέρω περικοπές. Νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια, αν θέλουν κάποιοι να βρουν να κάνουν περικοπές, θα πρέπει να κάνουν πρώτα από αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν μεγαλύτερα εισοδήματα από αυτά που παίρνει ο ένστολος, από αυτά που παίρνει ο αστυνομικός και ο συνοριακός που βρίσκονται στο δρόμο, στα σύνορα, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του κράτους. Ένα λοιπόν αυτό που τονίσαμε εμείς, ένας τρόπος για την εξέβρεση λύσεων και εισοδημάτων και χρημάτων είναι να περικόψουν τα εισοδήματα των βουλευτών και τις αποζημιώσεις τους.
διαμαρτυρία μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Παυλίδη, στον οποίο επέδωσαν και σχετικό ψήφισμα διαμαρτυρίας, είχαν χθες το μεσημέρι οι ιδιοκτήτες των σχολών οδήγησης από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Υπενθυμίζεται πως εδώ και τρεις μήνες, λόγω αποχής των εξεταστών από τα καθήκοντά τους, καθώς δεν τους καταβάλλεται το επίδομα εκτός ωραρίου, δεν διεξάγονται εξετάσεις για διπλώματα οδήγησης. Οι ιδιοκτήτες έκαναν λόγο για τεράστια ζημιά στον κλάδο τους, αλλά και τεράστια καθυστέρηση για τους υποψηφίους οδηγούς που περιμένουν να πάρουν διπλώματα είτε για επαγγελματική είτε για ιδιωτική χρήση, ενώ οι ιδιοκτήτες δεν απέκλεισαν επίσης το ενδεχόμενο να προσφύγουν και στη δικαιοσύνη, αν δεν βρεθεί λύση στο αδιέξοδο που υπάρχει. Οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών όλης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης απευθύνθηκαν χθες στον Περιφερειάρχη Γιώργο Παυλίδη, ζητώντας του να τους διευκολύνει με το θέμα των εξετάσεων για τα διπλώματα οδήγησης. Στην Κομωτινή, λοιπόν, κατατέθηκε ψήφισμα διαμαρτυρίας, καθώς πολλές σχολές οδηγών απειλούνται ακόμη και με λουκέτο, αφού πλήττονται από μεγάλο οικονομικό κόστος. Να σημειωθεί ότι το πρόβλημα προέκυψε όταν οι εξεταστές, δηλαδή το προσωπικό των υπηρεσιών της Περιφέρειας, αποφάσισαν να έχουν από τις πρακτικές εξετάσεις από τις αρχές του Μαρτίου. Η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου βρήκε τρόπο να πληρώσει τους εκπαιδευτές εξεταστές που επανήλθαν στην Αττική στη διαδικασία των εξετάσεων. Κάτι παρόμοιο προσπάθησε να κάνει και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους εξεταστές των υπηρεσιών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τώρα οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εκτιμούν ότι οι αποφάσεις του κύριου Παυλίδη πρέπει να είναι ακριβώς ίδιες με τις αποφάσεις της κυρίας Δούρου, ώστε να αρχίσουν πρακτικές εξετάσεις σε Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη. Υπενθυμίζεται πως ο Περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης έχει ορίσει ημερομηνίες για την πραγματοποίηση των εξετάσεων εντός ωραρίου των εξεταστών, αλλά μέχρι στιγμής πάλι οι εξεταστές συνεχίζουν την αποχή τους. Με κεντρικό μήνυμα, ανοίγουμε τους ορίζοντες του ελληνικού φαρμακείου. Οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και οι συνεταιρισμοί από τους 5 νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και από το νομό Σερών διοργανώνουν το πρώτο φαρμακευτικό συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στις 28 και 29 Μαΐου στην Κομωτινή. Να σημειωθεί ότι θα υπάρχουν συμμετοχές όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από Τουρκία και Βουλγαρία, ενώ μεταξύ άλλων το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 ομιλίες επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος. Στην τηλεόραση Star μίλησε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης, Αλέξανδρος Τσαπέκος. Εδώ ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ροδόπης έχει την κύρια ευθύνη να διοργανώσει το Σάββατο αυτό που έρχεται και την Κυριακή 28 και 29 Μαΐου το πρώτο Φαρμακευτικό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο την διοργανώνουν οι 6 φαρμακευτικοί σύλλογοι, γιατί συμπεριλάβαμε και των ομοσερών, είναι από τις Σέρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρος, και από τους 6 συνεταιρισμούς φαρμακοποιών, πάλι των ίδιων νομών. Για πρώτη πόλη της διοργάνωσης ορίστηκε η Κομωτινή, στο ξενοδοχείο Αρκάδια. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους τους επαγγελματίες της υγείας, πέραν των φαρμακοποιών, των βοηθών φαρμακείου, γιατρών και φοιτητών φαρμακευτικής. Δεν είναι για το κοινό. Ναι. Καλούμε ανθρώπους του Πανεπιστημίου και των φαρμακευτικών επιστημών αλλά και των οικονομικών, γιατί το φαρμακείο έχει να κάνει με δύο επιστήμες, θα έλεγα. Η μία είναι του φαρμακοποιού που παρέχει το φάρμακο, αλλά η άλλη είναι το πώς θα διαχειριστεί ο φαρμακοποιός, ειδικά αυτή τη δύσκολη εποχή, και το εμπόρευμα το οποίο του το χρωστάει ο ΟΠΗ επί μήνες, αλλά και τις πληρωμές οι οποίες καθυστερούν από τον ΟΠΗ, και κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειριστεί και τον ασθενή, ο οποίος θέλει μια ειδική μεταχείριση, ειδικά τα χρόνια, πάλι θα το επαναλάβω, αυτά που όλοι έχουμε επιβαρυνθεί περισσότερο, τουλάχιστον στο θέμα της ψυχολογίας μας και στο θέμα, ας πούμε, της οικονομικής ανέχειας που έχει πάρα πολύ κόσμος. Και νομίζω ότι ένα συνέδριο τέτοιο ήταν ανάγκη επιτακτική να γίνει τις μέρες αυτές, για να μπορέσουμε αυτή η καταχνιά που υπάρχει γύρω μας, όσο μπορούμε
να τη διώξουμε και όπως λέμε και στον τίτλο μας, να ανοίξουμε τους ορίζοντες του ελληνικού φαρμακείου. Ναι. Να μπορέσουμε, ας πούμε, να δείξουμε και προς την πολιτεία, γιατί έχουμε καλεσμένο και τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ εδώ, πέραν των καθηγητών που σας είπα, σε ένα στρογγυλό τραπέζι, το οποίο θα αναλυθούν η συμβολή όλων των Γκρίκων στον τομέα της υγείας, δηλαδή από τον φαρμακοποιό, τον γιατρό, τη βιομηχανία που παράγει το φάρμακο, τον ΕΟΠΗ που το πληρώνει. Θα είναι όλοι σε ένα στρογγυλό τραπέζι να τοποθετηθούν και να δουν τι μπορούμε καλύτερο να κάνουμε για αυτόν τον τόπο. Βέβαια, αναφορά θα γίνει και στο επίκαιρο θέμα, στο επίκαιρο ζήτημα των μη ΣΥΦΑ, κύριε Έχουμε Πρόεδρε. Και ένα στρογγυλό τραπέζι για τα μη ΣΥΦΑ. Έχουμε καλέσει ανθρώπους οι οποίοι, παράδειγμα τον κλινικό φαρμακοποιό, τον κύριο Κλιμεντίδη, ο οποίος εν τη πράξη θα δείξει ότι το φάρμακο, άσχετα αν αποζημιώνεται από την πολιτεία ή δεν αποζημιώνεται, είναι φάρμακο. Δεν σημαίνει δηλαδή ένα φάρμακο, γιατί μη ΣΥΦΑ είναι αυτό που δεν συνταγογραφείται και δεν αποζημιώνεται. Αλλιώς είναι φάρμακο. Αν ανοίξετε ένα κουτί, ας πούμε, ένα αντιβυχικό ή ένα αποσυμφορητικό και δείτε μέσα, έχει ένα ολόκληρο φυλάδιο με παρενέργειες, αντιδείξεις και αλληλεπιδράσεις με φάρμακα και τροφές. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα ελέγξει ένας μη επαγγελματίας υγείας όπως είναι ο φαρμακοποιός. Είπαμε και πάλι το συνέδριο Σαββατοκύριακο στην Κομωτινή. Ναι, Σαββατοκύριακο στην Κομωτινή. Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας από την περιφέρειά μας και από τη Δράμα δηλαδή. Και η βοηθή των φαρμακείων είναι ευπρόσδεκτη, γιατί είναι συνεργάτες μας μέσα στο φαρμακείο και πρέπει και αυτοί να είναι ενημερωμένοι. Ειδικά πολλά θέματα αφορούν και αυτούς. Το πρωί του Σαββάτου έχουμε δηλαδή κάποιες θεματικές ομιλίες που αφορούν και βοηθούς. Θεωρούμε ότι καλό είναι να συμμετέχουν οι συνάδελφοι και ίσως είναι και ένα καλό, γιατί θα επικοινωνήσουμε και μεταξύ μας. Είναι μια γιορτή, θα πάρουμε κάποια μηνύματα. Το σύνθημά μου εμένα είναι: ανοίγουμε τους ορίζοντες, βλέπουμε με αισιοδοξία τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο που βλέπουμε να δοκιμάζεται, και ας βρεθούμε και ας ανταλλάξουμε και κάποιες απόψεις. Πάμε σε κάτι άλλο. Η ελληνική λίστα έργων που υποβλήθηκε προς έγκριση για το περίφημο πακέτο Juncker περιλαμβάνει και μια ευχάριστη έκπληξη για τους κατοίκους σε αρκετές περιοχές της χώρας, που αναμένεται σχετικά σύντομα να δουν το φυσικό αέριο να είναι διαθέσιμο στις πόλεις τους. Μεταξύ των ενεργειακών επενδυτικών προτάσεων περιλαμβάνεται και η πρόταση της ΔΕΠΑ ύψους 280 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη των δικτύων διανομής στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας. Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά στη χρηματοδότηση της επέκτασης του δικτύου του φυσικού αερίου σε απομακρυσμένες περιοχές και τη δημιουργία απομονωμένων δικτύων που θα τροφοδοτούνται με πεπιεσμένο φυσικό αέριο CNG. Επίσης, εξετάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις η δημιουργία ειδικής υποδομής για την υποδοχή υγροποιημένου αερίου LNG σε πόλεις με λιμενικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά από την πλευρά της ΔΕΠΑ αλλά και από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι πρώτες πόλεις που θα επιδιωχθεί να τροφοδοτηθούν με φυσικό αέριο χωρίς να συνδεθούν με τους αγωγούς μεταφοράς, με τη χρήση συμπιεσμένου φυσικού αερίου CNG, θα είναι η Πάτρα, η Άμφισσα, η Λιβαδιά και το Καρπενήσι στη Στερεά Ελλάδα και η Βέρεια και η Ορεστιάδα στη Βόρεια Ελλάδα. Οι πόλεις αυτές είναι οι πρώτες υποψήφιες και δεν αποκλείεται τα πρώτα έργα για την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών να ξεκινήσουν εντός του 2017. Στα δίκτυα που αναμένεται να δημιουργηθούν για την αξιοποίηση των κεφαλαίων του πακέτου Juncker, το φυσικό αέριο με τη μορφή CNG θα μεταφέρεται με ειδικά οχήματα στους χώρους των χρηστών, που θα είναι κυρίως βιομηχανίες ή άλλοι μεγάλοι πελάτες. Σε δεύτερη φάση, που προσδιορίζεται για το 2019, σχεδιάζεται η επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου και σε άλλες υποδομές όπως λιμάνια, με το λιμάνι της Πάτρας να είναι ο πρώτος υποψήφιος. Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΕΠΑ, τα επόμενα ορόσημα για την εγχώρια αγορά είναι η επέκταση της προμήθειας σε 16 πόλεις σε 4 περιφέρειες της χώρας. Οι περιφέρειες που έχουν επιλεγεί είναι η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα και η Δυτική Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να κατασκευαστούν 850 χιλιόμετρα νέου δικτύου, που μαζί με το υφιστάμενο δίκτυο των 460 χιλιόμετρων
θα φτάσει συνολικά στα 1310 χιλιόμετρα. Η γεωγραφική έκταση αναμένεται να ενισχύσει τη διείσδυση του φυσικού αερίου και συγκεκριμένα η ΔΕΠΑ προσβλέπει σε τουλάχιστον 140.000 νέες οικιακές συνδέσεις, 19.000 εμπορικούς πελάτες και 350 μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες. Οι νέοι πελάτες εκτιμάται ότι θα δώσουν νέα όθηση στην κατανάλωση φυσικού αερίου, η οποία αναμένεται να τρέξει με μέσο ρυθμό αύξησης της τάξης του 20% ή αλλιώς 0,6 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως, φτάνοντας το 2030 στα 8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Σημειώνεται ότι η τρέχουσα κατανάλωση κυμαίνεται πέριξ των 3 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως. Ξεκίνησε από σήμερα και ομαλά εξελίσσεται από το πρωί η επιχείρηση εκένωσης του καταβλισμού της Ιδωμένης. Η διαδικασία μετεκατάστασης των προσφύγων ξεκίνησε από σκηνές που βρίσκονται διάσπαρτες σε χωράφια του καταβλισμού και σταδιακά θα εξελιχθεί με κατεύθυνση τις γραμμές του τρένου. Στην επιχείρηση παίρνουν μέρος αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας, στη Θεσσαλία αλλά και δημιουργίες των ΜΑΤ που μεταφέρθηκαν από την Αττική. Δεκάδες λεωφορεία μεταφέρουν πρόσφυγες σε παλιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σε Σύνδο και Δερβαίνη, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου γίνεται ο διαχωρισμός των προσφύγων με βάση την υπηκότητα. Ανάλογα με την πρόοδο που θα επιτευχθεί στη μετακίνηση, η επιχείρηση αναμένεται να κρατήσει περίπου 10 μέρες. Η αντίστροφη μέτρηση για την απομάκρυση των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται εδώ και καιρό στην Ιδωμένη ξεκίνησε από τα Χαράματα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, τις τελευταίες ημέρες ο αριθμός τους ξεπερνούσε τις 8.000, ενώ κατά το πρόσφατο παρελθόν είχε φτάσει μέχρι και τις 12.000. Στην επιχείρηση απομάκρυσης, που μπορεί να κρατήσει από μια εβδομάδα μέχρι και 10 μέρες, συμμετέχουν περίπου 1.400 αστυνομικοί αλλά και μεταφραστές του Υπουργείου, ενώ πάνω από τον καταβλισμό επιχειρεί συνεχώς το ελικόπτερο της Ελλάς. Το χρονικό της απομάκρυσης των προσφύγων ξεκίνησε από χθες. Από το βράδυ της Δευτέρας η περιοχή είχε αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων δεν επιτρεπόταν η είσοδο σε δημοσιογράφους, μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων και αλληλέγγυους. Η Ελλάς έχει χαρτογραφήσει πλήρως την περιοχή του καταβλισμού, ενώ οι υπεύθυνοι της επιχείρησης είναι σε θέση να γνωρίζουν μέχρι και σε ποιες σκηνές αναμένεται να βρουν αντίσταση από τους πρόσφυγες. Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει ότι η περιοχή θα χωριστεί σε τομείς, ξεκινώντας από τα σημεία που είναι κοντά στον κεντρικό δρόμο και θα προχωρούν προς τα σύνορα. Πρόθεση τόσο της κυβέρνησης όσο και της αστυνομίας είναι η επιχείρηση να διεξαχθεί σε ήρεμα πλαίσια, ενώ οδηγίες που έχουν λάβει αστυνομικοί είναι να μην υπάρξει βία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Για την επιχείρηση εκένωσης της Ιδωμένης, σε δηλώσεις του, ο υπεύθυνος διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης Γιώργος Κυρίτσης ανέφερε. Μια φορά είχαμε 1.400, 1.500, 2.000, γέμιζαν σιγά σιγά. Τώρα έχουμε πολύ περισσότερες. Δηλαδή τώρα πλέον έχουμε θέσεις επαρκής για να καλύψουν όλο τον κόσμο και, που είναι σημαντικό, και θέσεις οι οποίες έχουν και πλεονεκτήματα σοβαρά έναντι μιας κατάστασης όπως είναι δεδομένη, δηλαδή στεγασμένοι χώροι. Όπως και να το κάνουμε τώρα, είναι ένα επιπλέον κίνητρο. Ισχύει ότι το πρόγραμμα είναι, έχουν χωριστεί όλη η περιοχή έτσι σε τομείς και ξεκινάτε από το δημόσιο δρόμο, όπως και στον Πειραιά που έγινε σταδιακά κομμάτι-κομμάτι. Εντάξει, ναι, υπάρχει ένα σχεδιασμό, δηλαδή δεν γίνεται μπουλουκιδών έτσι έναν πολύ μεγάλο καταβλισμό να τον μετακινήσεις. Ναι. Να ανοίγουν δίωδη, να είναι ευκολότερη η διέλευση του κόσμου κτλ. Λεπτομέρειες τώρα του σχεδιασμού δεν τον γνωρίζω γιατί δεν είμαι επιτόπου, αλλά υπάρχει ένας σχεδιασμός διευκόλυνσης. Ποιος έχει την ευθύνη όλης αυτής της προσπάθειας αποσυμφόρησης? Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και οι τοπικές αστυνομικές αρχές. Και ένα τελευταίο με τη σιδηροδρομική γραμμή τι θα γίνει? Διότι δεν θα φύγουν όλοι σήμερα, αλλά είναι ανάγκη να ανοίξει. Εντάξει, θα ανοίξει. Αν δεν ανοίξει σήμερα και ανοίξει μεθαύριο, δεν θα. Πάντως είναι μέσα στο στόχο σας να ανοίξει άμεσα. Και... Ναι. Αλλά όπως είπατε και εσείς, έχει μία σημασία η μεθόδευση και πώς δημιουργούνται δίωδοι για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Δεν νομίζω ότι υπήρχε επιλογή δηλαδή να ξεκινήσει από τη γραμμή η διαδικασία με την κατάσταση του κόσμου, αλλά. Τις επόμενες μέρες θα ανοίξει η γραμμή. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Στο δελτίο ειδήσεων και πάλι.
Ξεκίνησε από σήμερα στην πόλη της Ράμας η διανομή προϊόντων, δηλαδή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, για τους δικαιούχους του προγράμματος βασικής ηλικής επιστηστικής συνδρομής, το γνωστό και ως ΣΤΕΒΑ. Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά διανομή προϊόντων, που θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή 27 του μήνα, ενώ η πέμπτη διανομή αναμένεται να γίνει το διάστημα 1 με 3 Ιουνίου. Σήμερα η μέρα Τρίτη, 24 Μαΐου, ξεκινήσαμε την διανομή σε όλη την κοινωνική σύμπραξη, αλληλεγγύη στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Στο Δήμο Δράμας ξεκινάμε σήμερα και θα ολοκληρώσουμε την Παρασκευή, 27 Μαΐου. Τα είδη τα οποία δίνονται στους ωφελούμενους μας, οι οποίοι για το Δήμο Δράμας είναι γύρω στους 1.600. Είναι φασόλια, φακές, μακαρόνια, ζάχαρη, σάλτσα, ελαιόλαδο και απορρυπαντικά. Και τη ριφέτα. Αυτά είναι τα είδη που δίνουμε σε αυτή τη διανομή. Θα ακολουθήσει και άλλη διανομή και άλλη διανομή. Περίπου μία φορά τον μήνα οι ωφελούμενοι του Δήμου Δράμας και όλης της κοινωνικής σύμπραξης θα παραλαμβάνουν διάφορα είδη. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των ωφελούμενων αυτής της διαδικασίας? Η αλήθεια είναι ότι οι αιτήσεις για τους ωφελούμενους έγιναν πέρσι το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά όμως, πριν από περίπου ένα μήνα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ενστάσεων και στο σύνολό μας προστέθηκαν και περίπου 100 οικογένειες ενισταμένων. Αυτή είναι η αύξηση που υπάρχει για φέτος. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι ανάγκες αυξάνονται. Οι ανάγκες φυσικά και αυξάνονται. Θα δούμε τις καινούργιες αιτήσεις που πιθανόν αυτή την ενημέρωση έχουμε, θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι. Που μπορεί να ξεπεράσουμε το νούμερο των 1.600 για το Δήμο Δράμας και των 5.500 περίπου χιλιάδων για όλη την κοινωνική σύμπραξη. Βεβαίως, πέρα από αυτή τη δουλειά, που είναι πολύ μεγάλη και σημαντική και χρειάζονται πολλά χέρια, όπως λέμε, χρειάζεται ανθρώπους να την στηρίξουν. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι? Όλοι είναι δημοτικοί υπάλληλοι? Όχι, δεν είναι όλοι. Φυσικά και δεν είναι όλοι δημοτικοί υπάλληλοι. Εγώ είμαι υπάλληλος του Δήμου, όπως και υπεύθυνος αποθήκης του Δήμου Δράμας, ο κύριος Λαζαράκης. Όλοι οι υπόλοιποι, όσους είδατε, είναι εθελοντές, παιδιά που δίνουν όλη τους την ψυχή για να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα, δυστυχώς χωρίς βοήθεια. Και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλα αυτά τα παιδιά που κάθε μέρα δίνουν όλο τους τον εαυτό. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και θέλω πάρα πολύ να το καταλάβει και ο κόσμος. Τα παιδιά που δουλεύουν εδώ μέσα δεν πληρώνονται. Δουλεύουν για να εξυπηρετήσουν τους ωφελούμενους. Δεν πληρώνονται. Είναι εθελοντές. Αυτό να τα θυμάται και ο κόσμος που έρχεται να εξυπηρετηθεί εδώ. Αυτό σημαίνει ότι κατανοούν τις ανάγκες και θέλουν να συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο, βοηθώντας τους συνανθρώπους. Βεβαίως, ακριβώς αυτό είναι εθελοντισμός. Καταλαβαίνουν ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα, υπάρχει τεράστια ανάγκη από χέρια, γιατί ένα πρόγραμμα που διανέμει τόσα είδη, σήμερα μέχρι στιγμής, να δω λίγο το νούμερο, ήρθαν γύρω στα 360 άτομα. Για να μπορέσουν να διανεμηθούν όλα αυτά τα προϊόντα σε 360 άτομα, είδατε βέβαια και το χώρο μας, χρειάζεται χέρια. Χρειάζεται χέρια. Χρειάζεται γραφική δουλειά, χρειάζεται δουλειά με τα χέρια, χρειάζεται ψυχή. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους εθελοντές μας. Και στην Ένωση Κυρίων Δράμας ξεκίνησε από σήμερα η διανομή προϊόντων για τους ωφελούμενους του προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, δηλαδή το ΤΕΒΑ. Να σημειωθεί πως η διανομή γίνεται από τις 10.30 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι, ενώ την 5η, 26 Μαΐου, κατά τις ίδιες ώρες, θα διανεμηθούν προϊόντα για πρώτη φορά σε ωφελούμενους, των οποίων οι εστάσεις έγιναν τελικά αποδεκτές. Προσπαθούμε και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στην παροχή του ΤΕΒΑ, να βοηθήσουμε. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ωφελούμενων. Σήμερα μοιράζουμε και επίσης την Πέμπτη, στις 26 δηλαδή του μηνός, παρακαλώ πολύ όλους τους ωφελούμενοι οι οποίοι έχουν δικαιωθεί, κάνοντας δηλαδή ενστάσεις, επίσης δικαιούνται, γι' αυτό την Πέμπτη, την ίδια ώρα, 10.30, θα τους παρακαλούσα να είναι εδώ. Ναι, γίνεται ένας πολύ μεγάλος αγώνας, γιατί όπως συνηθίζω να λέω, πραγματικά όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε την πατρίδα μας, μια που διανύει την χειρότερη περίοδο. Έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη οι συμπολίτες μας, γι' αυτό κάνω έκκληση και σε όλους και όλες τις κυρίες και εθελόντες μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν, γιατί πραγματικά έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πολλή δουλειά.
αλλά και θα μπορούσαν και με υλικά αγαθά να συμβάλλουν, να έρθουν, να τους δώσουμε ονόματα αν θέλουν οικογενειών, να αναλάβει ο καθένας μας ή 2-3 μαζί να αναλάβουν από μια οικογένεια, γιατί πιστέψτε μου ότι το πράγμα πια έχει φτάσει στο προχωρητό. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι έχει αυξηθεί φοβερά ο αριθμός του. Καθημερινά καινούργια πρόσωπα. Καινούργια πρόσωπα, μάλιστα πρόσωπα τα οποία κανείς δεν μπορεί να υποψιαστεί. Από όλες τις κατηγορίες, από όλα τα επαγγέλματα, γιατί εντωμεταξύ πέρα από το ότι η ανεργία μας έχει πλήξει όλους, αλλά υπάρχουν και τα έκτακτα περιστατικά, δηλαδή ασθένειες, θανάτους που αντιμετωπίζουν δηλαδή οι οικογένειες. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα μέλος, ένας παππούς ή μία γιαγιά αν φύγει από το οικογενειακό περιβάλλον, αντιλαμβάνεστε πόσο το εισόδημα μειώνεται στην οικογένεια. Καθημερινά καινούργια πρόσωπα μας επισκέπτονται και εμείς δίνουμε πραγματικά τον εαυτό μας, τον αγώνα μας, αλλά πρέπει, επαναλαμβάνω, όλοι μαζί μπορούμε, από το υστέρημά μας μπορούμε να συμβάλλουμε για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει αύριο αν δεν χτυπήσει η κρίση και τη δική μας πόρτα. Σημαντική είναι η συμβολή των εθελοντών σε πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων είναι και η διαδικασία διανομής προϊόντων στους δικαιούχους του προγράμματος βασικής ηλικής επιστητιστικής συνδρομής, το γνωστό πρόγραμμα ΤΕΒΑ. Μάλιστα, στο Δήμο Δοξάτου, η τοπική ομάδα εθελοντών της ΠΡΟΤΕΚΤΑ, μια ομάδα που πρόσφατα συγκροτήθηκε, συνεισφέρει σημαντικά και στο κομμάτι αυτό. Εδώ βρισκόμαστε τώρα και τα μέλη μας. Βοηθάμε το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, τον επιστητισμό των άπορων οικογενειών, στο πρόγραμμα που έχει αναλάβει η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Εδώ ο χώρος που έχει παραχωρηθεί για να μοιράσουμε τα τρόφιμα είναι της χοροδίας ΣΑΠΦΟ, της αναπτυξιακής μας. Η αίθουσα ΣΑΠΦΟ. Η αίθουσα της ΣΑΠΦΟ. Μοιράζουμε, εδώ έχουμε αναλάβει εμείς εδώ και κάποιο καιρό από την ίδρυσή μας, δηλαδή εδώ από τον Ιανουάριο και μετά, έχουμε αναλάβει την διανομή των τροφίμων του προγράμματος ΤΕΒΑ στο Δοξάτο. Αν μας ζητηθεί, θα πάμε και σε άλλα τοπικά διαμερίσματα. Και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται τους απόρους με τη διανομή μας. Εδώ να πούμε ότι ιδρύεται, περιμένουμε το καταστατικό μας τώρα με την απεργία των δικηγόρων, είμαστε σε αναμονή. Ιδρύεται η εθελοντική ομάδα Δήμου Δοξάτου ΠΡΟΤΕΚΤΑ. Έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο τα μέλη μας. Το σεμινάριο προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους. Η απόφοιτη του σεμιναρίου αυτού είναι ο πυρήνας της ομάδας αυτής που ιδρύεται, του συλλόγου. Θα ενταχθούμε στην πολιτική προστασία, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα πάρουμε αριθμό Μητρώου. Ήδη συνεργαζόμαστε με το Δήμο για να λάβουμε δράσεις πολιτικής προστασίας, όπως πήρε ασφάλεια του ορεινού όγκου του Δήμου Δοξάτου. Ανάλογες δράσεις γίνονται και στη Δράμα από ανάλογους συλλόγους. Λοιπόν. Και θα δραστηριοποιόμαστε σε θέματα πρώτων βοηθειών, πήρε ασφάλειας, αντισεισμικής προστασίας, προστασία από πλημμύρες. Θα γίνονται εκπαιδεύσεις και σε εμάς, αλλά και εμείς θα προσφέρουμε τις εκπαιδεύσεις μας, αν χρειαστεί, σε σχολεία μαζί με άλλους φορείς, όπως Ερυθρός Σταυρός, Σαμαρίτης κτλ. Είναι ωραία προσπάθεια που θα γίνει στο Δήμο μας. Θα είναι δύσκολη η αρχή της, το ξέρουμε. Θα το παλέψουμε. Πάμε σε κάτι άλλο. Με την πυροβασία των Αναστενάριδων δίπλα στο ξοκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, έκλεισαν χθες το βράδυ στη Μαυρολεύκη οι τριήμερες εκδηλώσεις για την αναβίωση του γνωστού εθίμου Αναστενάρια. Τις εκδηλώσεις διοργάνωσαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος και η τοπική κοινότητα Μαυρολεύκης μαζί με το Δήμο Προστοτσάνης, ενώ ο χορηγός επικοινωνίας ήταν η τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος. Come on.
ένα δρόμενο που έρχεται από τα βάθη των αιώνων, από τις πατραγωνικές εστίες των Θρακών και συνεχίζεται εδώ στη Μαυρολεύκη του Δήμου Προσοτσάνης. Τα αναστενάρια με το μοναδικό φαινόμενο της ακαΐας, όπου οι συμμετέχοντες ανεξήγητο επιστημονικά μπορούν και περπατούν στα κάρβουνα. Ο Δήμος Προσοτσάνης στηρίζει όσο μπορεί αυτές τις εκδηλώσεις που βοηθούν στην εξωστρέφειά του. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια ευλογία για τον ίδιο της Προσοτσάνης. Χρόνια πολλά. Σήμερα είναι η τρίτη μέρα που πραγματοποιείται αυτό το έθιμο. Τις δύο πρώτες μέρες βέβαια μας τα χάλασε ο καιρός, αλλά εμείς πάλι το κάναμε το έθιμο την πρώτη μέρα. Δεν είχε πολύ κόσμο. Βέβαια ανάψαμε εμείς φωτιά μόνο και μόνο για τα αντέτια, όπως λέμε, για να πατήσουμε. Πατήσαμε, σήμερα είναι η τρίτη μέρα, ο καιρός βοήθησε, ο κόσμος ήρθε. Είναι ένα έθιμο πολύ παλιό που το φέρανε εδώ οι χωριανοί μας πρόσφυγες που ήρθανε από την πατρίδα τους. Η πατρίδα τους είναι το Κωστή, το οποίο είναι στην Ανατολική Ρωμιλία, όπου και εκεί το πραγματοποιούσαν αυτό το έθιμο. Ένα έθιμο που εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να το φτιάχνουμε και καλύτερο. Και βέβαια μαζί με τη βοήθεια του κυρίου Δήμαρχου και όλων των άλλων εκεί πέρα, προσπαθούμε συνέχεια να το πηγαίνουμε και καλύτερα. Εντάξει, βέβαια έχουμε ένα πρόβλημα με τις καιρικές συνθήκες, βέβαια με το Θεό δεν μπορείς να τα βάλεις. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, στις Ελένες, στους Κωνσταντίνους και του χρόνου με υγεία. Το έθιμο ξεκίνησε από το χωριό Κωστή της Ανατολικής Ρωμιλίας, τώρα υπάγεται βέβαια στη Βουλγαρία. Το Κωστή βρίσκεται δίπλα στην Αγαθούπολη. Η Αγαθούπολης ήταν, ας το πούμε, η πρωτεύουσα των χωριών εκείνων. Οι παππούδες μας το 1922, ερχόμενοι εδώ, φέραν και το έθιμο παράλληλα με τις εικόνες μας μαζί. Όλες οι εικόνες, όπως βλέπετε, έχουν την χειρολαβή, γι' αυτό και λέγονται χορεύουσες. Το χωριό Κωστή αριθμούσε περίπου 3.000 κατοίκους, οι οποίοι φυσικά διασκορπίστηκαν σε πολλά μέρη της Μακεδονίας, όπως στην Αγία Ελένη Σερών, στην Κερκίνη Σερών, στο Λαγκαδά, στη Μελίκη Μαθίας και στη Μαυρολεύκη Δράμας, διότι δεν τους χωρούσε ένας τόπος. Αναγκαστικά τους μοιράσανε τότε το 1922. Λοιπόν, το έθιμο συνεχίζουμε εμείς και θα το συνεχίσουμε μέχρι εκεί που μπορούμε. Βέβαια τώρα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι, παρουσιάζονται νέοι αναστενάριδες φυσικά, τώρα είμαστε εμείς, του χρόνου θα είναι κάποιοι άλλοι και ούτω καθεξής. Παρότι ο καιρός δεν έχει βοηθήσει, σταθερά η παράδοση εδώ συνεχίζεται, ανελιπώς. Υπάρχει ο κόσμος που ζει για αυτά τα δρόμενα. Εδώ στη Μαυρολεύκη πραγματικά είναι η προετοιμασία, ξεκινάνε μήνες νωρίτερα. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος προσφέρει το καλύτερο, κυρίως διακρίνονται για τη φιλοξενία τους και το έθιμο, πάντοτε βλέπετε, το προσπαθούν να το διατηρήσουν ως κόριο οφθαλμού. Το ότι δεν βοήθησε ο καιρός είναι αλήθεια, δεν βοήθησε. Αλλά σήμερα τουλάχιστον ήταν μια καλή μέρα. Πιστεύω ότι όσοι παρευρεθήκαν το ευχαριστηθήκανε και πάντοτε τρέφουμε μια αισιοδοξία ότι αυτά τα δρόμενα έχουν βάθος και δεν υπάρχει περίπτωση να αυτός ο λαός να σταματήσει να ζει για αυτό το δρόμενο. Το σαβάρι με εκεί, έχει με εκεί.
Να αλλάξουμε θέμα. Μια όμορφη εκδήλωση αφιερωμένη στη γιορτή της μητέρας πραγματοποίησε χθες το απόγευμα στο χώρο των γραφείων του ο Σύλλογος Παραπληγικών Ομού Δράμας. Μια παροιμία λέει ότι εκεί που δεν μπορεί να είναι παρόν ο Θεός στέλνει τη μητέρα. Εμείς θέλοντας για ακόμα μια φορά να γιορτάσουμε τον ακρογωνιαίο λίθο της οικογένειας και ειδικά της οικογένειας των ατόμων με αναπηρία, την μητέρα, κάνουμε μία μικρή εκδήλωση, αν και δεν είναι η ημερομηνία που γιορτάζεται κλασικά η γιορτή της μητέρας, αλλά κάθε χρόνο φροντίζουμε να κάνουμε ένα καφέ για τους φίλους, τα μέλη και όσους επιθυμούν να βρεθούν και να μοιραστούν μαζί μας αυτή τη στιγμή, με σκοπό να τιμήσουμε τις μητέρες των μελών, τις μητέρες όλων των φίλων, τις μητέρες όλων μας. Έχει ήδη αρχίσει η προσέλευση και των μελών και των κυριών φίλων του συλλόγου μας. Σε λίγο θα πάρουν τα δωράκια τους και νομίζω θα εξελιχθεί σε πολύ όμορφη ατμόσφαιρα η βραδιά. Ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, διοργανώνει προβολή βραβευμένων ταινιών του φεστιβάλ με θέμα την ξενοφοβία. Η προβολή θα γίνει αύριο στις 7.30 το απόγευμα στη μικρή αίθουσα του Δημοτικού Οδείου. Αύριο, Τετάρτη, 25 Μαΐου, έχουμε μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις, θα μπορούσα να πω, αυτής της περίοδου του προγράμματος των εν γέννη εκδηλώσεων του Συλλόγου μας. Είναι μία ρετροσπεκτίβα, μία προβολή βραβευμένων ταινιών μικρού μήκους των προηγουμένων ετών του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, του δικού μας φεστιβάλ. Θέλω δε να ευχαριστήσω το Φεστιβάλ Δράμας που είχε την ευγενή καλοσύνη για άλλη μια φορά να συνεργαστεί με το Σύλλογο Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας και να μας διαθέσει από το αρχείο του, από την ταινιοθήκη που διαθέτει, που είναι ιδιαίτερος πλούσια μετά από όλες αυτές τις δεκαετίες, κάποιες πολύ σημαντικές, βραβευμένες στο Φεστιβάλ κατά καιρούς ταινίες. Θέλω δε να διευκρινίσω ότι οι ταινίες αποτελούν ένα σύνολο, μια θεματική ενότητα. Είναι ένα πλήρες δίωρο. Θα ξεκινήσει αύριο στις 7.30 ώρα στη μικρή αίθουσα του Οδείου Δράμας. Θα γίνει η προβολή των ταινιών. 2 ώρες λοιπόν με βραβευμένες ταινίες υπό το γενικό τίτλο «Ξενοφοβία». Ένα θέμα το οποίο φαντάζει ίσως είναι το πλέον επίκαιρο αυτής της περίοδου εξαιρουμένων των γνωστών οικονομικών συνθήκων όσον αφορά τη χώρα μας και ειδικότερα την περιοχή μας το τελευταίο διάστημα, όπως ξέρουμε όλοι. Θα δώσει και αφορμή η προβολή των ταινιών αυτών για περαιτέρω συζήτηση που θα ακολουθήσει μετά την προβολή τους. Εννοείται ότι απευθύνω τη γνωστή πρόσκληση σε όλους τους δραμηνούς, γιατί θεωρώ ότι είναι και μία από τις σπάνιες ευκαιρίες που έχουμε να δούμε ταινίες του φεστιβάλ μας πέραν των χρονικών πλαισίων της εβδομάδας του ιδίου του φεστιβάλ και μάλιστα ταινίες παλαιότερες που σίγουρα όλοι δεν τις έχουμε δει όλες. Έχουμε δει κάποιες, αλλά κανείς μας σχεδόν ποτέ δεν προλαβαίνει να δει το σύνολο της παραγωγής που έρχεται στο φεστιβάλ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Να είστε καλά. Ο καιρός. Εύθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη την περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Στη Δράμα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως και 25 βαθμούς. Εύθριος θα είναι αύριο ο καιρός και στο Λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Στον Νευροκόπη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς. Πολύ καλός θα είναι αύριο ο καιρός και στην Αλεξανδρούπολη. Η θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Ίδιες καιρικές συνθήκες, καλού καιρού δηλαδή, αναμένονται και στην Κομωτινή. Στην πόλη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Και στην Ξάνθη όμως ο καιρός θα είναι εξαιρετικός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Στο νομό της Καβάλας, η καλοκαιρία θα ανεβάσει και τη θερμοκρασία, η οποία θα φτάσει στην πόλη της Καβάλας στους 24 βαθμούς. Πολύ καλός θα είναι αύριο ο καιρός και στο νομό των Σερών. Στις Σέρες η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως και 26 βαθμούς Κελσίου.